Έτοιμοι! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παρέμεινα στο παιχνίδι. Δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να αποδείξω τι κουμάς είμαι. Βλέπω τον Μάριο με την Καρολίνα πολύ κοντά. Και ωραία. Επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, δεν μου φαίνεται σωστό από μεριές Καρολίνας αυτό το πράγμα. Γενικά κάθε βράδυ βλέπω το Μάριο με το κάθε βρατεία το χει κι αυτή. Να φεύγουν από την παραλία και να χάνονται για να περπατάνε πάρα πολύ ώρα. Καλά, η μεγαλύτερη και πάρα πολύ ώρα πληροφορίες βροχή. Όταν λέει ο Σάκης στο Μάριο, πω πόσο μου λείπει η Μαριαλένα. Καθόμασταν στη φωτιά με το Σάκη και μου εκμυστηρεύτηκε ότι του λείπει η κοπέλα του Μαριαλένα. Θέλει να την βλέπει πιο συχνά, για το οποίο δεν γίνεται βάσει κανόνων του παιχνιδιού. Η Μαριαλένα από εκεί και τη βλέπω μόνο στα αγωνίσματα. Και μου είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να πήρε φίλε εμένα η κοπέλα μου, ξέρω, είναι στην Αθήνα και σένα είναι εδώ και τη βλέπει τουλάχιστον. Για μένα που ζω αυτό πάντως είναι τρέλα. Δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, άρα. Σε κάποια άλλη. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά πιστεύω στα δικά μου, με τη δική μου σκέψη. Με τη δική σου. Στα δικά μου μάτια, ναι. Ότι καλύτερα να ξέρει ότι δεν είναι εδώ και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κάθε μέρα με το που πέφτει ο ήλιος βρίσκεστε. Ποιο κοροϊδεύει. Υποκρισία. Υποκρισία. Να μ' αγαπάς και να μη δίνεις σημασία. Υποκρισία. Υποκρισία. Για ποια πολύ ωραία! Δεν έχω να σχολιάσω. Όχι. Αρχικά, ακούστε λίγο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε εκπομπή, θα πω, καλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω βλάκα. Σαν να μην ξέρω τίποτα και τώρα τα μαθαίνω. Άρα, θα σχολιάζω σύμφωνα με τα αποσπάσματα. Σαν δεν τρέπονται να λένε ψέματα, είναι δυνατόν. Ποιον κοροϊδεύουνε, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό παρακολουθήσαμε τα παιδιά παρόλα. Κοίταξε. Κοίταξε να δεις, παιδί μου, τώρα. Εδώ πέρα βγαίνουνε ψάρια στη στεριά. Το έχετε δει. Όλα αυτά, σαρδέλες. Αυτά είναι του Θεού. Έρχονται λοιπόν τα ψάρια για να πάρεις δύναμη, γιατί κάθε βράδυ να πηγαίνω έρχεσαι στο κέντρο των δύο νησιών, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και να κάθεσαι και αρκετή ώρα. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι εύκολο και την άλλη μέρα να έχεις αγωνίσματα. Θα μείνω λοιπόν στην εσωτερική δύναμη των παικτών και παικτριών. Θα κάνω σποτ μόνο στο καλό. Δεν σας άρεσε, ε? Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω και το Σάκη τον Κατσούλη, ναι, ο οποίος έχει το δικό του καημό με τη Μαριαλένα, που το ξέρανε ότι υπήρχε πιθανότητα. Παρ' όλα αυτά πήγανε, αλλά τώρα κάπως κλέγονται, οπότε πλήξει. Και θα πω μπράβο στο Μάριο, τον Πρίαμο. Πρίαμος. Γιατί μπράβο το παιδί που έκατσε και άκουσε το φίλο του και τον προβληματισμό του και ίσως αυτό με κάποιο τρόπο τον οδήγησε σε κάποιο λάθος μονοπάτι. Άνθρωποι είμαστε εμείς. Αυτοί είναι παίκτες reality. Δεν συγχωρώ τίποτα. Θέλω να πω ένα χρόνια πολλά για το Σάκη. Χρόνια γιατί πολλά. Μου έκανε παράπονα, ξεχάστηκα. Χρόνια πολλά. Στην γιορτή του Αγία Θανασίου τώρα που πέρασε. Και θέλω να του πω ότι δεν την ξαναξεχάσω ποτέ. Χρόνια πολλά. Μπράβο, παιδιά, ποτέ. Είμαστε τυπικούρες, παρακαλώ, μα θες να το πεις από κοντά το χρόνια πολλά. Α, μπράβο. Άλλο φιλήθηκε. Σημαντικό και το φιλάκι που πήρε, αν και ήταν λίγα σαν ξαδέρφη. Σε φίλη στο μάγουλα. Καλά, υπάρχει και καλύβα, Γιώργο. Πώς νιώθεις για αυτό που έρχεται σε λίγο. Τώρα έχασα τα λόγια μου, Γιώργο. Ήμουν κοντά στο έπαθλο. Μετά είπε και το χρόνια πολλά, ήρθε μου δώσει και φιλή. Τόσα χρόνια πια. Σπάει πια. Έφτασε. Πολλά χρόνια καψούρα. Τι κάνει, τέσσερα. Τα μάτια του γυαλίζει. Πολύ περίεργο. Είμαστε 4 χρόνια μαζί και είναι
το πρώτο διβδόμαδο που είμαστε χωριστά, που δεν κοιμόμαστε μαζί. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό ήταν η πόλη που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, κι αν έρθουν καημοί, μαζί θα μας βρούνε για πάντα μαζί. Πώς το Γιάννη Πάριο. Αυτή τη στιγμή εύχομαι να ζει ο καθηγητής μου στα μαθηματικά και να πει μπράβο ρε Μουτσινά, είσαι πολύ θεός ας πούμε, γιατί τα έβαλα λίγο κάτω. Μπράβο! Γιατί τα τελευταία 4 χρόνια είναι το πρώτο διβδόματο που είναι χώρια. Ναι. Θα σας πάω ένα χρόνο πίσω. Μπράβο! Στο περσινό Survivor. Προ. Αυτό ήταν το θέμα σας. Μα δεν θέλω να ξαναρθούν ποτέ εδώ πέρα οι άνθρωποι, ρε φίλοι. Τα μπερδεύω λίγο επειδή η σεζόν. Ναι, τι σας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Εδώ να πω επίσης ότι. Στο προ πέρσινο Survivor που είχε μπει μέσα. Είχε μπει μέσα Κατσούλη. Ναι. Κατσούλη Μαργιαλέρος, χωρισμένο. Ναι. Να είναι ευτυχισμένο. Τραγουδό με άλλο μέσα. Άρα κάποιο ψέμα παίχτηκε. Εγώ. Εκτός και αν έκανε λάθος. Παιδιά, είναι απλά μαθηματικά, είπε. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι η πρώτη φορά που είμαστε 2 εβδομάδες. Που αυτό επίσης θέλω να σας πω την αλήθεια. Κουραστικό. Ακούστε το, μην το κάνετε. Δεν έχουμε ξεκολλήσει κτλ. Ναι. Αλλά είχε μπει μέσα όντας πρώην χωρισμένος. Σχεσιασμένη Μαργιαλένα. Repeat γίνεται. Και επίσης δεν ήταν. Πώς λεγόταν η κοπέλα? Η Χριστίνα, κεφαλά. Η Χριστίνα. Που είχε μπει σαν. Νυν του πρώην, που ήταν λίγο πριν νυν. Το Survivor, παιδιά, είναι ένα ψέμα, ας καταλήξουμε σε αυτό. Μπράβο, ο Παρτσόλης, γατάκι, γατάκι μέτρα! Καημενάκο! Δεν ξέρω τι στείνετε, δεν ξέρω τι μαγειρεύετε, δεν ξέρω τι οργανώνουν. Εύχομαι με τη βοήθεια του κόσμου του Θεού να στρώσει όλο αυτό στην πορεία. Γιατί με νεύρα. Γιατί δεν μπορεί να παραποιηθεί ένα Survivor με τη σοβαρότητα που έχει. Δεν πεινάμε τσάμπα εδώ. Όχι, παίρνετε λεφτά κάθε εβδομάδα. Άλλη εκπομπή ερωτικού περιεχομένου. Παίζουμε. Πρωταγωνιστούμε στο δυσκολότερο παιχνίδι του κόσμου. Ηρέμησε. Πόπο δυσκολία, Θεέ μου. Πόπο δυσκολία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι πόση ώρα. Το δυσκολότερο παιχνίδι του κόσμου. Είμαστε μαζί και είμαστε και πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία στο Survivor. Και το παιχνίδι. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μπράβο. Ούτε άλλη εκπομπή ερωτικού περιεχομένου παίζουμε. Πού ξαπλώνεις, πού κοιμάσαι. Ξέχασες και δεν θυμάσαι. Πού πηγαίνεις, πού γυρίζεις. Και δεν δίνεις απαντήσεις. Σπίτι μη γυρίσεις. Πολύ ωραία! Κανονικά έπρεπε να παίζει μόνο η Θεοδωρίδου υποκρισία σε κάθε απόσπασμα. Απλά το κάνουμε λίγο για το εφέ για να αλλάξει. Θυμωμένος ο Σπύρος. Σταύρος. Σπύρος, καλά το είπα. Σταύρος μου είπατε. Ο φαρμακοποιός. Πολύ εκνευρισμένος. Και όπως καταλάβαμε, δεν εκνευρίστηκε γιατί έχει αλλάξει το παιχνίδι, γιατί είχε παίξει το ίδιο παιχνίδι πέρσι. Είναι γιατί δεν μπορεί να παίξει το ίδιο φέτος. Δεν ξέρω τι μαγειρεύουνε, τι κάνουν, τίποτα. Όπως συνέβη πέρσι με σένα και τη Βρύση, είδα, φέτος συμβαίνει με όλους σιγά σιγά. Ναι, το νησί, παιδιά, είναι ερωτικό, ας το κατα... Αυτό είναι το πραγματικό. Love Island! Εγώ έστελνα η Λιάννα να κάνει μόνο ένα περπάτημα από μπροστά τους. Το έστελνα, το έκανα, παιδιά. Δίνω τις ιδέες, δεν πειράζει τώρα. Λέμε καλά. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το Survivor έχει κάποιους κανόνες. Ένας από τους κανόνες αυτούς ναι. είναι ότι οι παίκτες ναι. αντίπαλης ομάδας ναι. δεν μπορούν να βρεθούν α. και έχουμε θέσει κάποια όρια απόστασης στα οποία μπορείτε να κινήσετε μόνοι σας. Και παραβιάστηκαν συγκεκριμένα από δύο παίκτες. Δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα και βρέθηκαν σε ένα σημείο το οποίο ήταν εκτός ορίων ζούμες. Ξεκουράζεται η κοπέλα. Οι δύο αυτοί παίκτες είναι η Καρολίν Ζακλίν Καλίβα
και ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης από την ομάδα των Διασύμων. Για και Καρολίνα. Τρία ονόματα και δύο. Γιατί έγινε αυτό? Ναι, Γιώργο, έγινε αυτό. Βρεθήκαμε με τον Μάριο. Okay, ήταν κάπου στα όρια μεταξύ των δύο καλυβιών. Δεν έχω να σου πω περαιτέρω, Γιώργο. Περαιτέρω δεν σίγουρα. Έχω να απολογηθώ για κάτι. Με τον Μάριο έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια. Το είδαμε. Με τον άλλον. Και απλώς είχαμε βρεθεί. Δεν το θεωρώ ότι ήταν μία παράβαση. Δεν έφυγα ούτε να πάω σε κανένα χωριό, ούτε σε καμιά πόλη. Ούτε πήγα να σε μία καλύβα με την καλύβα. Και δεν ήσουν μόνος σου, Μάριο, ήμουν και εγώ μαζί. Πες ότι ήμασταν κι εμείς, ρε Μάριο. Ναι, παιδιά, μίλα. Ο κόσμος, ωραία καλύβα. Έχουν ξεκινήσει κάτι ταινιάρες. Στο σεντόνι μου, άρωμα λουνού, το μυαλό μου χανώ, είσαι εδώ ή αλλού. Το κρεβάτι μου, χείλος του γκρεμού, στάχτη μου έχεις ρίξει, μες στα μάτια μου. Στο σεντόνι μου, άρωμα λουνού, το μυαλό μου χανώ, είσαι εδώ ή αλλού. Τραγουδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Πάντως, παιδιά, να πούμε ότι και ο Λιβάνης, με κάποιο τρόπο, η μισή δισκογραφία του είναι για το Survivor. Τι έκανε και την περσινή χρονιά, Ντίνη, και τη φετινή. Μπράβο στο Γιώργο. Τώρα ακούστε λίγο. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Ό,τι έχετε καταλάβει δεν είναι αυτή η θέση μου. Θα σας πω αργότερα. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Σήμερα γίνεται χαμός. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αλλιώς δεν είναι και παιχνίδι. Το παιχνίδι δηλαδή το κάνουν οι κανόνες. Λέει, υπάρχουν κανόνες. Φυσικά, παντού υπάρχουν. Αυτό εγώ θέλω να καταλάβω. Έχω μία ερώτηση. Δεν ξέρω αν μιλήσω. Αυτή η καλύβα, όχι η Καρολίνη, η κανονική. Πού σκοράρει. Πόσο σκοράει. Πόσο σκοράει. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Επειδή όμως τη βρήκανε τώρα, δύο εβδομάδες μετά που έχουν φύγει τα πολλά κιλά, μπορεί να χωράει πολλούς παίκτες Survivor. Αλλά θέλω να ρωτήσω, δεν υπήρχε και στα προηγούμενα? Γι' αυτό είσαι αυτός που είσαι. Γι' αυτό είμαι ναυαρχίδα. Μεγάλη ναυαρχίδα. Ναι, θέλω να πω ότι ξαφνικά ακούσαμε για μία καλύβα που την ξέραν. Εγώ έχω φιλοξενήσει τους περισσότερους παίκτες. Δεν μου έχει πει κανείς ποτέ για την καλύβα αυτή. Είναι από άλλα Survivor. Από άλλες χώρες. Θα τετρεπόμαστε, πάμε για κάνουμε παρέμβαση. Κάποια να φτιάξουμε ένα ωραίο προκάτ. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά οι άλλες χώρες. Το είχανε το ωραίο ξενοδοχιάκι, το βρώμικο. Εν πάση περιπτώσει, να το λέμε Πρίαμο την καλή βαπιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά. Επίσης, είναι θεματική η καλύβα. Θέλω να ξέρω. Έχει μέσα μικρά εμπόδια για να νιώθουν ότι κάνουν και το άθλημα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αφήστε λίγο τον έρωτα να αναπνεύσει. Ο έρωτας έρχεται πολλές φορές όταν είναι δύσκολα τα πράγματα για να σε αναζωογονήσει. Επίσης, μπορεί να αποκαλυφθεί μετά από καιρό ότι υπήρχαν από προηγούμενα Survivor αυτή της συγκεκριμένης Πρίαμο καλύβας, ότι υπήρχαν κρυμμένες τράπουλες και αυτοί πάνε και παίζουν οι τέσσερις κατ. Για να τους φύγει το μυαλό. Πίνακο τι! Νίκο Μπάρτζη, να έρθω σε σένα. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Εγώ δεν το βλέπω ότι καλύτερο. Τώρα το παιχνίδι γιατί ακόμα είναι ομαδικό και δεν είναι καν ατομικό. Οπότε το βλέπω λίγο περίεργο. Γιατί? Τώρα που το έμαθες, σε ενόχλησε αυτό το περιστατικό? Εννοείται με ενοχλεί. Εγώ άμα γιατί ήθελα, είχα έρθει ας πούμε εδώ με την κοπέλα μου, τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε άλλο, θα είχα ασκήσει βέτο να ήμουν στην ίδια ομάδα. Αφροδίτη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να βρεθήκαν και τυχαία ή μπορεί να ήταν με παρέα. Ποιος? Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μου αρέσει. Τάκη, παίκτρια από την ομάδα σου να διέται με παίκτη της ομάδας των Διασύμων. Ελπίζω να μην λένε τα μυστικά της ομάδας ο ένας τον άλλο. Μπράβο, Τάκη. Ήταν και ο Σάκης, από ό,τι ακούω που το παραδέχεται, δεν ξέρω ποιος άλλος ακόμα. Σάκη, νομίζω ποτέ ο Μάριος δεν έχει υπάρξει μόνος του στη ζούγκλα. Πάντα είμαστε μαζί. Ωραία, Τάκα. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην υπήρχε πλάνο δικό μου, να ήμουν ένα μέτρο πίσω, δύο μέτρα δεξιά. Άρα βρίσκεσαι και εσύ με τη Μαργαλένα στο ίδιο σημείο. Φυσικά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή ο Μάριος έρχεται για εμένα και η Καρολίνα για τη Μαργαλένα, γιατί εμείς είμαστε το ζευγάρι, μπορεί να παρεξηγήθηκε η κίνηση και επειδή δεν μας αρέσουν οι παρεξηγήσεις, εγώ προσωπικά παίρνω την ευθύνη. Νίκο, τώρα τι κάνει μια σαν κεραμίδια αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει γίνει συστηματικά.
Και την πρώτη φορά που επιχείρησα να πάω να βρω το Σάκη και ο Σάκη σε μένα, αμπήκαμε από τη ζούγκλα και πραγματικά γεμίσαμε παντού γρατζουνιές. Δεν είναι εύκολο. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Η Χρυσούλα τι νοιάζει? Εγώ το μόνο που θέλω και κοιτάω στα μάτια την Καρολίνα είναι επειδή γνωρίζω τι προσωπική σχέση έχει έξω. Απλά αυτό να μην εκθέσει αυτόν τον άνθρωπο. Μόνο αυτό. Καρολίνα. Δεν θέλω να πω στο προσωπικό κομμάτι τη ζωή. Μα μπήκατε, βρε Γιώργο. Τα προσωπικά μου ζητήματα εδώ πέρα νομίζω δεν αφορά κανέναν. Συζήτηση κομμένη. Οπότε δεν θα ήθελα καν να μιλήσω. Ούτε θα εγώ. Ήθελα να τελειώσει η κουβέντα αυτή εδώ. Αυτό με ενδιαφέρει να σας... Με ενδιαφέρει και ήμω ξαφνικά ο Ανδρέας. Πολύ ήμω. Πέραμε στη μόδα τα ήμω. Να σας πω, εγώ συμφωνώ. Με γενικά πράγματα. Δεν τα προσωπικά ποιον αφορούν. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εγώ μπορώ να το ακούσω μέχρι ένα σημείο. Που με ξέρετε ότι ας πούμε και τι άνθρωπος είμαι. Δεν τα μπορώ πολύ. Δεν με τρελαθώ κι Βλάκα. Θέλω να πω ότι τώρα το προσωπικό δεν με ενδιαφέρει. Μόνο ο Τάκης μίλησε σωστά. Ναι, γιατί το ζητούμενο είναι να μην μεταφερθούν μυστικά της μιας ομάδας στην άλλη. Που κι αυτό, Τάκη, δεν έχει καμία σημασία γιατί ψηφίζει ο κόσμος που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τα μυστικά σας. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο, αν θα βρεθούν ή δεν θα βρεθούν, τι τους μέλει, ρε φίλε. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και γιατί πρέπει να έρθουν και τα προσωπικά σε ένα συμβούλιο που υπάρχουν πολλοί φλέγοντα θέματα, τίποτα. Γι' αυτό ασχολούνται με αυτό. Ναι, εντάξει. Μπήκανε καινούργιοι παίκτε. Δηλαδή, γιατί δεν ασχοληθήκαμε με τα παιδιά? Μπράβο. Γιατί, τι ντροπή είναι αυτή, τόση ώρα ταξίδι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστη θέση. Είναι άβολο. Είναι πολύ άβολο. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε εκστρατεία για να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας. Ξαφνικά να βλέπεις αυτό το πράγμα. Το μπο ήταν συνδεδεμένος με την... Το ήταν, ταιριάζει, να πω είσαι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Μάριος Πρίαμος επίσης φίλος σου, δεν είναι? Ήταν. Αρκετά. Ποιος? Και... πίστευα ότι ήταν και πίστευα ότι ο λόγος του έχει μπέσα και ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Μάλιστα, ο Μάριος ήταν αυτός που ήρθανε κοντά και θα μου την πρόσεχε. Στην προσέχει. Και ο Μάριος είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ούτε αυτός είναι μόνος του στη ζωή. Είμαι σίγουρος ότι είναι. Μιλάνε, την προσέχει, αυτό που μου υποσχέθηκε το ως... ο Μάριος. Ο Μάριος ως εμένα, φίλος. Εμένα. Η Καρολίνα εκδηλωνόταν ότι ήταν ερωτευμένη. Δεν σεβάστηκαν ανθρώπους που αφήσανε πίσω. Και ειδικά όταν 10 μέρες πριν είσαι αγάπη μου, μου λείπεις, μωράκι μου, φτώψεις. Τα όλα αυτά που λένε τα ζευγάρια. Όσο ήταν στο ξενοδοχείο, δηλαδή πριν που είναι μέσα. Στα... Όσο τις πάρουν το κινητό. Με την Καρολίνα μένετε μαζί. Έχει πράγματα τη σπίτι σου. Έχει το αμάξι τη. Δεν δίνεις δεύτερη. Α, δεν θα το πάρει. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Να μου πει τι. Θα βάλουμε λουλούδια μέσα. Αυτό που νομίζω, αν σήμερα βγει η Καρολίνα στο ντάκο, είναι ήδη στο αεροπλάνο. Δεν νομίζω, βρεσί, γιατί ο κόσμος θα θέλει να την κρατήσει. Γιατί, για να δει την εξέλιξη. Αν σου κάναν πρόταση να μπει τώρα. Θα το συζητούσα, δεν θα έλεγα όχι, όχι. Τώρα τσέπες έχουν τα πράγματα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα αντιδράσεις? Εντάξει, κάνουμε reality γενικά. Δεν κάνεις και πυγμαχία. Όχι, εντάξει, δεν θα τους δειρώ. Μοιάζει για τίποτα. Να μην έχουμε προβλήματα. Και μας να μην είμαστε ορούνε θύματα. Να είμαστε όλοι ωραία. Σαν μια όμορφη παρέα. Και να μην ζηλεύει. Κοιτάξτε. Όλο ήταν άβολο. Ξέρετε τι γίνεται. Τι να γίνεται. Ακούστε λίγο τώρα. Μπορώ να καταλάβω, φυσικά μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι ανέστητος να πεις, ότι όντως ξαφνιάστηκε ο Μπο. Αφήνει κι άλλη το αυτοκίνητο, δεν είναι πάρκινγκ ο άνθρωπος. Αφήνει το αυτοκίνητο, δεν το πάρεις και πίσω βέβαια όπως νομίζω. Αλλά δεν μας νοιάζει, δικό σου αυτοκίνητο είναι, θα τα σπάσει, δεν έχει σημασία. Εννοώ, βέβαια, εγώ αφήνω ένα. Πώς, είναι πολύ προσωπική μου η άποψη. Είναι η άποψη προσωπική μου. Αφορά μόνο εμένα. Απλά επειδή είμαι στον αέρα θα την πω. Δηλαδή, θα την πω. Πολύ καλό. Ναι. Εγώ, αν μου συνέβαινε, έχει σημασία, σκάσε. Κάνω τηλεόραση χρόνια, σκάσε. Θα το πω 100 φορές. Ξέρω τι λέω. Εγώ, λοιπόν, αν συνέβαινε αυτό, δεν θεωρώ ότι θα πήγαινα κάπου καλεσμένος, ρε παιδιά.
Επίσης, αν θυμάμαι καλά, που δεν θυμάμαι τίποτα, θα μου το επιβεβαιώσετε, ο Μπο δεν ήθελε να μπω στο Survivor πριν. Αλλά τώρα είπε μπορεί να μπω για να έχει ενδιαφέρον. Άρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα, μπορώ να καταλάβω το κομμάτι του ξαφνιάσματος, αλλά από την άλλη, ρε Μπο. Δηλαδή, μην βγαίνει στην εκπομπή. Αφού το είχαμε, είχε ακουστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπάζε, μην μπάζε, παιδί μου, Χριστιανέ μου. Κάτσε λίγο σπίτι, σκέψου λίγο όλο αυτό. Γιατί αν όντως, παιδιά, είναι προδοσία, είναι λίγο βαρύ. Να το πούμε, είναι βαρύ. Δεν βγαίνω. Και καλεσμένος. Δεν λέω να τον βρούνε κάπου, ας πούμε, που και εκεί πέρα μπορεί να πει δεν θέλω να μιλήσω, αλλά δεν λέω αυτό. Δηλαδή, καλεσμένος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε μες στο ζευγάρι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε τι έχουν πει, αν έχουν πει κάτι, και άμα είναι και όλοι μαζί φίλοι. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Αφήστε ανοιχτά. Έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει Νικολούλη αρχικά. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή οι μισοί είναι Νικολούλη, ψάχνουν να δουν τι έγινε, και οι άλλοι μισοί είναι αυτοί που τους ψάχνουν να δουν τι κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι. Ο Θεός τον reality να του σώσει και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Προσπαθεί ο Σάκης και η Μαριαλένα να καλύψουν για κάποιο λόγο όλο αυτό. Το χειρότερο είναι ότι έχεις δύο ανθρώπους εδώ και τους σταυρώνουν όλοι γύρω-γύρω. Αφροδίτη μου, γλυκιά και αγαπημένη. Ούτε αυτό δεν που έχει γίνει εκτός του Survivor και στην τηλεόραση και στο Twitter και παντού και από πρώην παίκτες για μένα είναι απαράδεκτο. Εδώ τρέπονται, λέει, οι γονείς του Πρίαμου να βγουν έξω. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όλο αυτό το μένος απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά. Εδώ φαίνονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν παραδέχονται τη διώξη έχουν έρθει κοντά. Προφανώς δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τόσα πολλά. Να μην το κάνουν συστηματικά. Ο έρωτας δεν ρωτάει, Χρυσή μου. Ωραία, τότε να αναλάβω την αυτή, αγάπη μου. Έχουμε γιατί σχέση. Και εγώ, όταν πηδάω τους βράχτες, ξέρω τι με περιμένει. Έχουμε πολύ πηδήξει φράχτες, Αφροδίτη μου, για τον έρωτα. Με το που είδατε το πλάνο, είπατε τι ωραία, ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Ναι, αυτό εγώ, είπα. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε ένα γάμο και αμέσως μετά η νύφη πάει στο μπάνιο και βρεθεί με τον κουμπάρο, θα πείτε τι ωραίο γάμο. Η νύφη. Δεν έχουμε γάμο εδώ. Στα μέρη μας δεν θα λέγαμε την νύφη. Μας κοροϊδεύουν γιατί δεν ξέρουν ότι έχουμε το πλάνο. Τι σας κοροϊδεύουν, τους νοιάζει. Δεν θα το έκανα αυτό. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Εντάξει, εντάξει. Εδώ θεωρώ ότι τα κορίτσια πέσανε θύματα κακού φλόρ. Δεν τις μέτρησε και ήταν στον αέρα έξαλες και οι δύο. Κοιτάξτε τα παιδιά τώρα. Είναι τόσο ωραίο το θέμα για να γίνει λαϊκό δικαστήριο, το ξέρετε. Και έχουμε καιρό να δικάσουμε κάποιον για να μπορέσουμε όλοι να πούμε τα κομμάτια της ηθικής μας, κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε και μπορεί να θεωρεί ότι είναι ανήθικα. Δηλαδή, κάπως να δείξουμε όλα τα χρώματά μας. Έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά δίνουν καμία σημασία σε όλους εμάς έξω. Έχουν πάει εκεί πέρα για να κερδίσουν κάποια χρήματα, να τους ξαναθυμηθούμε, αν τους έχουμε ξεχάσει, να πάνε καλά οι δουλειές τους. Θέλω λίγο να θυμηθείτε όλοι αυτοί που παθαίνετε τρέλα αυτή τη στιγμή, τι έχει συμβεί εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια με κόσμο και ντουνιά, ο οποίος έχει κάνει χοντρά πράγματα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει τη ζωή, είναι και όλοι έξω. Και αφήστε τον κόσμο στην καλύβα να βγάζει τα μάτια του. Μαθαίνουμε τρέλα. Πριν από λίγο, πριν από ελάχιστη ώρα, αποδομήθηκε ακόμη ένα ψέμα και στον Σέρα, όταν ο Γιώργος Γαλανός μας αποκάλυψε λοιπόν το ψέμα που είπαν όλοι στο Συμβούλιο, ότι βρέθηκαν μία φορά. Είχαμε πληροφορίες αρκετές ότι γινόταν αρκετές φορές, ρε παιδί μου. Απλά έτυχε να το έχουμε και σε κάμερα, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους πούμε μαζευτείτε από τη ζούγκλα, μην έχουμε τίποτα άλλο. Στο σημείο που πάνε αυτοί είναι πολύ. Επικίνδυνο. Είναι πολύ πυκνό. Ναι, είναι πολύ πυκνό εντελώς. Δηλαδή πώς κατάφεραν και φτάσανε μέχρι εκεί. Αυτή είναι μια παρατημένη καλύβα του, νομίζω, του μεξικάνικου Survivor. Μεξικό, βίβα! Έπαιξε στο πρόγραμμα γιατί έγινε σύσταση μία-δύο φορές. Και δεν καταλάβαιναν. Τίποτα. Και από τη στιγμή που βρέθηκε το αυτό, ξέρεις, αποφασίστηκε να ανακοινωθεί στο Συμβούλιο. Α, το ξέραν όμως και πριν και δεν κάναν παρατήρηση. Με drone τους βρήκατε, ρε φίλε. Ναι, ρε. Drone ήταν. Τα χειρότερα τα drone. Νομίζω ότι μια τέτοια κάμερα ήταν από drone. Εγώ στεναχωρήθηκα και λίγο πριν να σου ομολογήσω και γιατί? Για το πω. Νομίζω και είναι άβολο πολύ, για όλους μας ήταν άβολο, παιδιά. Απλά στεναχωρέθηκε. Για το κορίτσι του Μάριου Πρίαμου, κανένας άνθρωπος δεν ασχολεί το. Ασχολούμαι εγώ με αυτή την κατάσταση. Θέλοντας και μη. Τι έγινε, Γιώργο μου? Τίποτα. Σκέφτομαι πως έχουμε το μεταφίξει. Και δεν τα αντέξω. Πες πως με θες, ναι, με ξεχνά το χθες, ναι, ναι, το δρόμο.
ξεχνά το χθες. Ναι, ναι, το δρόμο βρες. Εμένα θες, μωρό. Μπράβο. Βέβαια, με όλα αυτά που βλέπουμε, το Αφροντίζιακ κολούσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολύ δυνατό, το κατάλαβες μετά. Πιο μεγάλη σημασία έχει που θέλει λίγο σκέψη. Ο Γιάννος, γιατί δεν τα είπε σε εμάς και τα είπε στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο? Δεν είναι ωραίο να βγει μια αποκλειστική να μας πει εδώ? Άρα μιλάει, είναι γνωστό αυτό που θα πω, ναι, μιλάει με τη σύντροφο, του Πρίαμου. Έχουν και οι δύο κάποιες συντροφιές. Συντροφιές θα πω, συντροφιές. Πόσο καιρό δεν ξέρω. Δύο μήνες. Παιδιά, τώρα 2 μήνες και ένας μήνας. Εντάξει, πα περιπτώσει. Δεν ξέρω και πώς βρεθήκαν, αυτοί τα ξέρουν. Είναι στην αρχή και ο ενθουσιασμός. Λέμε και πολλά λόγια, παιδιά. Το ξέρετε ότι λέμε στην αρχή πολλά λόγια. Τώρα μπορεί να υπόθηκαν διάφορα εν ώψη αυτού του μεγάλου ταξιδιού και αυτή τη ταλαιπωρία που του περίμενε στο Ράι Δομήνικο. Χοντρό. Να μας κάνεις ένα σχεδιάγραμμα για το τι γίνεται εκεί στον Άγιο Δομήνικο, πού είναι μια καλύβα, πού είναι η άλλη, πού μπορεί να βρέθηκαν οι δυο τους κτλ. Η Μπαγιαχίμπε, λοιπόν, είναι όλη αυτή Μπαγιαχίμπε, η γίναμε. Είναι ανά 200 μέτρα στημένες καλύβες. Αυτή η απόσταση είναι η μπλε και η κόκκινη καλύβα. Μικρή. Κάπου στη μέση λοιπόν εικάζουμε ότι μπορεί να είναι αυτή η καλύβα. Ούτε αριστερά των κόκκινων, ούτε δεξιά των μπλε θα μπορούσαν να πάνε. Τόσο κοντά είναι η κόκκινη και η μπλε. Οι αποστάσεις δεν μπορεί να είναι πάνω από 250 μέτρα. Γιατί ανάμεσα σε αυτές τις καλύβες, τουλάχιστον πέρσι υπήρχε η κόκκινη τσέχικη, η μπλε η ρουμάνικη, η κόκκινη τουρκική. Καλέ, πάνε διακοπές εκεί όλοι. Όντως λοιπόν αυτή η καλύβα είναι πρώην καλύβα δημοσιογράφων από το Survivor του Μεξικό. Έχει πόρτα αυτή η καλύβα, έχει καταστραφεί και εγκαταλείφθηκε μετά τους μουσώνες. Έχει λοιπόν πόρτα το καλυβάκι αυτό, είναι χτισμένο, δεν είναι σαν τις καλύβες που βλέπουμε στις παραλίες και η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και τέλος, και δεν άνοιξε. Υπάρχει τίποτα απολύτως μέσα. Αυτό υπάρχει μόνο λοιπόν, μπροστά είναι το δάκρυ που μπορείς να καθίσεις και είναι αρκετά μεγάλο. Το φωτεινό Φιονού. Κομμάτι είδαμε την Καρολίνα με τον Μάριο, το σκοτεινό εικάζω, δεν το ξέρω, πιθανότητα από αυτά που είπε ο Σάκης, αν λένε αλήθεια, ήταν στο σκοτεινό κομμάτι που δεν βλέπουμε. Προσπάθησα να το επεξεργαστώ στο μοντάζ, δεν κατάφερα να εντοπίσω κάποιον άνθρωπο. Ουράω τρελά και όποια θέλει αγοράζει, μόνο κι αν πάρτι μου από εδώ και μπρος με νοιάζει. Ουράω τρελά, δεν χρωστάω σε κανένα, γιατί αποφάσισα να ζω μόνο για μένα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φτάσαμε. Φτάσαμε στο Google Earth να μετράμε τις καλύβες μας. Να σας πω κάτι, συγγνώμη, είναι τόσο κοντά οι δύο καλύβες. Τίποτα από το αμερικάνικο δεν έχουν πάρει. Που είναι ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση. Μα θα βρεθούν, αγάπη μου. 500 μέτρα διαφορά και στα 500 μέτρα περνάς κιόλας, χαιρετάς. Όλα, hello, how are you, που είναι 100 χώρες. Δεν λες πάλι καλά, έπεσε η κοπέλα σε Έλληνα. Να φεύγαμε, να τρέχαμε με τον Ρουμάνο. Μπράβο το κορίτσι. Μπορεί να προστάτευσε, να είδε κάτι με κανένα Ρουμάνο και σου λέει προστατεύσω εγώ. Άστε, δικιά μας η κοπέλα. Και βρεθεί η άλλη στο σκοτάδι, εικάζει ο Παρτσόλης, εγώ τρελαθώ. Μέσα στο σκοτάδι. Και δεν έχει τίποτα μέσα η καλύβα. Ούτε δομικά υλικά. Τι δομικά υλικά, τσιμέντο να τσιμεντωθούν. Θα τους τσιμεντώσουν όταν γυρίσουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα συγγνώμη, και αυτό δεν έχει τίποτα μέσα. Και πού... Όχι, πού να κάτσει... να κάτσει, ναι. Πού να καθίσουν, εννοώ. Θα μου πεις, έχουν μάθει έτσι κι αλλιώς. Αφού είναι δύσκολα. Αυτοί θα έρθουν με σχολίωση. Το αφήνω εδώ. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέμε. Αλλά πώς μπορείς, όταν σου κάνουν σύσταση Αφροδίτη, αυτό. Εσύ να μην φοβάσαι. Ότι θα πει ο Λιανός. Και να το σταματήσεις. Κάτσε ρε Καρολίνα μου, κάτσε ρε Μάριε. Δεν σας φωνάξαμε 2-3 φορές και σας είπαμε σταματήστε. Τι μία φορά. Εδώ τέρμα. Η Βρυσίδα το ήξερε πόσες μέρες. Και... Πόσες. Τι. Δεν είπα τίποτα. Ναι, ήξερα τα, για τα παιδιά. Δεν είπα τίποτα. Δεν θέλω να εκθέσω τους ανθρώπους. Εφόσον γιατί δεν είχα και αποδείξεις. Εφόσον τώρα έχετε αποδείξεις η κάμερα και η παραγωγή, εγώ τι να πω. Τι ήξερες δηλαδή. Για την Καρολίνα και τον Μάριο. Ότι είχαν συναντηθεί. Ότι είχαν φλερτ. Άβολο. Ναι, και ότι έχουν συναντηθεί. Και προφανώς δεν το είχατε συζητήσει. Και μου το είχε πει και όλες οι Καρολίνες. Τι σημαίνει το είχατε. Α, το είπε η Καρολίνα. Α, το είπε η Καρολίνα. Τι σημαίνει η Καρολίνα. Να βρεις είδα μου τόση ώρα. Δεν θέλω να πω το μυστικό της Καρολίνας. Μου είπε πριν φύγω αν πρόσεξα κάτι και είπα... Έχω τα δικά μου. Αν πρόσεξε. Δεν πρόσεξε εμένα μάλλον πριά μου. Και λέω... κάτι κατάλαβα, αλλά δεν μου το έλεξε ο μαμού. Και τελικά μετά δεν ξαναμιλήσαμε, γιατί σηκώθηκα και έφυγα το παιχνίδι.